Επίσης θέλω να μου πεις και γενικότερα για τα παιδιά, και δεν έχουμε και χρόνο βέβαια, τελειώσει και ο χρόνος μας, γενικότερα για τα παιδιά που δουλεύεις. Δεν κάνεις ακριβώς αυτό που έκανες και με την Τίνα, αυτό που ομολόγησες αυτή τη στιγμή για την Τίνα. Χρησιμοποιείς τα άτομα που μπορείς να δουλέψεις μαζί τους. Δεν έχεις δηλαδή αυτό που ακούμε από την Αθήνα, το περικλικών κτλ. Εσύ αλλάζεις έτσι κι αλλιώς άτομα. Δεν χρησιμοποιείς πάντα τους ίδιους. Το ότι δουλεύω με την Τίνα, αυτό μπορεί να συμβεί. Να δουλεύει με κάποιον άνθρωπο που ταιριάζει, να δουλέψει. Φυσικά, εννοείται. Τι, θα τον αφήσει να φύγει για να ψάξει να βρει. Ευλογία, ευλογία αυτό το πράγμα. Ανάλογα με το έργο, κάθε φορά προσπαθώ να βρω τους. Επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το casting. Προσπαθώ να βρω τους ανθρώπους που νιώθω εγώ ότι είναι πιο κοντά σε αυτό και που μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Πάντως εκθέαζε... Τις περισσότερες φορές, ευτυχώς, συμβαίνει. Υπάρχουν και κάποιες που δεν προκύπτει. Αλλά ευτυχώς οι περισσότερες συνεργασίες, εδώ και κάποια χρόνια που έχω με ηθοποιούς, σχεδόν όλες δηλαδή, είναι μια χαρά. Δεν... Και να πω ότι οι περισσότεροι ομολογούν αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα, ότι όντως οι παραστάσεις σου είναι εξαιρετικές και το ίδιο ακριβώς γράφει και η Κουλτουρό σου πρόσφατα. Το έγραψε. Ναι, ήταν πολύ συγκινητικό αυτό που έγραψε έτσι. Ιδιαίτερα συγκινητικό. Ιδιαίτερα συγκινητικό και πολύ, πολύ καλά πολύ έκανε και το έγραψε. Πολύ ναι, τρυφερά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια ακόμη μια φορά. Ευχαριστούμε καλή πολύ. Συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και να πω και για το επόμενο καλεσμένο που ξέρω ότι έχει, επειδή είδα την παράσταση χθες το βράδυ. Πρόκειται για μια πάρα πάρα πολύ ωραία παράσταση με δύο πολύ ωραίες ερμηνείες. Πολύ ωραίο αυτό. Θα συνεχίσουμε εμείς με ένα βιντεάκι από την παράσταση που μόλις μιλούσαμε να το δείτε και στη διάρκεια μπορείτε να παίρνετε για τις 5 διπλές προσκλήσεις που έχουμε δώρο από τον σκηνοθέτη για την παράσταση για αύριο το απόγευμα. Για αύριο το Σάββατο βράδυ, το βράδυ στις 9 και, μισή. Και μισή ξεκινάει η παράσταση. Ναι, μέχρι τις 9 και 4 να έχουν έρθει. Ναι. 5 διπλές για αύριο το βράδυ στο Αθήνα στη νέα σκηνή. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Μα είναι βαρετό, αλλιώς μαμά! Δεν έχει σημασία! Πρέπει να σέβεσαι το συνθέτη! Λες και θα το καταλάβει! Δεν έχει σημασία, είπα! Εξάλλου, αν αρχίσεις να το σχεδιάζεις στα τέσσερα χέρια, πώς θα σε παρακολουθήσει ο αδερφός? Θα παρακολουθήσει, μαμά, θα παρακολουθήσει! Δεν έχει ανάγκη ο Χίμων! Ο Χίμων είναι ικανότατος στο να παρακολουθεί! Μεγάλο ταλέντο στην παρακολούθηση! Κλαίων! Αχαλήθεια τη χρυσή κύρα, αχαλήθεια τη χρυσός καιρός. Όμως είχα τότε την πλακία να μην θέλω να με πια μικρός. Αν καμιά φορά θέλησω τώρα να κάνω τι δεν κανά παιδί, θα μου πούνε την κακή σου ώρα, κτίνος, τέρας και ανεβή. Ετοιμάσου, έχεις αργήσει. Πρέπει να πάμε στο κονσέρτο του Κίμωνα, είναι μεγάλη την βραδιά απόψε. Δεν μπορείς να πεις τελευταίος, αγάπη μου! Και γιατί δεν μπορώ, μια χαρά μπορώ! Θα πω... είμαι ο μεγάλος αδερφός του τενόρου. Και θα πω... Σταμάτα πια! Και πήγαινε να αλλάξεις το καλό σου σε κάκι, ε! Όχι αυτό που λέω σου χθες το βράδυ στην Βουλώνη! Χθες το βράδυ είμαι να προσέχω άλλα πράγματα το σακάκι μου, αγάπη μου! Είσαι σακλός! Δύο μάτια φωνητά προβάλλουν μυστικά μια λάμψη να σκότος να σωρεκιάστη κι αυτός πρώτος μα κι αυτή κοντά στο χορευτή καιρό αγκαλιασμένη. Δεν είναι θαυμάσιο? Φαντάζομαι τις φωνές του Κίμωνα. Δεν πειράζει, είναι η μοναδική παράσταση του Καρούζο και δεν υπάρχει περίπτωση να τη χάσω, ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Παστόρ! Παστόρ! Μάζε σου είναι αυτής! Μου αυτής! Μου αυτής! Σπιούν! Σπιούν! Σπιούν ως εγώ! Μου αυτής! Κομποστής! Μουσισής! Αυτής! Τα καημένα τα νιάτα τη γρήγορα που περνούν. Λοιπόν, δεν έχουμε το χρόνο έτσι και να δούμε περισσότερο από το βίντεο. Θα το δούμε ίσως κάποια άλλη φορά.
τις επόμενες μέρες. Εγώ να πω ότι για την παράσταση που θα μιλήσουμε τώρα, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση της Παρασκευής στο Θέατρο Σοφούλη, στις 9 η ώρα το βράδυ που θα ξεκινήσει η παράσταση. Οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε και για αυτή την παράσταση. Η Νεκταρία Γιαννουδάκη είναι εδώ πέρα να μιλήσουμε για τα 15 λεπτά του Σάκη του Σερέφα. Του δικού σας Σάκη Σερέφα. Του δικού μας Σάκη Σερέφα. Ακριβώς. Με μια όμως σκηνοθεσία εξαιρετική του Γιώργου του Νανούρη, του δικού σας Γιώργου Νανούρη. Του δικού μας Γιώργου Νανούρη, όπως τα λέτε. Και μαζί σου βέβαια Αντώνης Ολουδάρος, ένα εξαιρετικό δίδυμο όπως αποδείχτηκε χθες στην πρεμιέρα αυτής της παράστασης. Και να πούμε και την προηγούμενη ημέρα, υπήρχε ένα ιδιαίτερο έργο που ευελπιστούμε να έρθει για παραπάνω από μία φορά που παίχτηκε μόνο και παίχτηκε ουσιαστικά γιατί δεν υπήρχε και ο χρόνος. Ακριβώς. Μπήκαμε εμβόλυμα μέσα στο πρόγραμμα. Ο μονόλογος «Η πέτρα της υπομονής», βασισμένη στο βιβλίο του Ατίκ Ραχίμη. Αφγανός. Αφγανός αυτοεξόριστο στη Γαλλία, συγγραφέας. Στηριζόμενο σε πραγματική. Σε μια πραγματική ιστορία, στη σφαγή μιας Αφγανής ποιήτριας που σκοτώθηκε άγρια από τον σύζυγό της. Μια δουλειά που παίχτηκε 2 σεζόν στο θέατρο Χώρα και κάνει περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Περάσαμε από διάφορα μέρη, από πολύ σημαντικά διπεθέ και βρήκε απίστευτη ανταπόκριση και μας ζήτησαν αρκετά θέατρα να επιστρέψουμε πάλι τον ερχόμενο χειμώνα. Και πολύ καλά θα κάνει. Μια δουλειά που μάλλον δεν τελειώνει. Και καλύτερα να μην τελειώσει, γιατί πέρα από το ότι σε κάνει να βγάζεις και εσύ αυτό που έχεις μέσα σου και να το ευχαριστιέσαι, μαθαίνουμε όμως και όλοι εμείς το τι γίνεται σε έναν κόσμο τελείως άγνωστο. Ακριβώς. Τελείως άγνωστο. Και με ιδιαίτερες βέβαια συνθήκες θρησκείας, πολέμων και όλα αυτά που γίνονται. Με έναν τρόπο όμως και βαθιά ελληνικό έργο. Έτσι. Δηλαδή θυμόμαστε και σκεφτόμαστε πράγματα από γιαγιάδες μας, από μητέρες μας. Στην επαρχία απλώς δεν υπάρχει αυτός ο θρησκευτικός, η διαφορά είναι ο θρησκευτικός φανατισμός. Καλά, ναι, ο φανατισμός είναι διαφορά, αλλά ξέρεις κάποια πράγματα με τον τρόπο που μόλις τώρα ανέφερες, του παρελθόντος της χώρας, υπάρχουν. Ναι, είναι δηλαδή οικεία για μας, δεν είναι καθόλου ξένα. Ακριβώς. Και κυριότερα να αναφέρουμε για το πώς φερόταν ο άντρας, ο αρχηγός, ο κυρίαρχος κτλ. Στη γυναίκα που μέχρι και πριν κάποια χρόνια ήταν κατώτερο όν γενικότερα. Ακριβώς. Είτε ήταν μουσουλμανική, είτε ήταν χριστιανική και πολύ καλά ξέρουμε ινδουιστική και οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Έχω 2 παιδιά και μια κόρη. Ναι. Ατάκα, μπαμπά. Ναι, σωστά. Τι έχεις, έχω 2 παιδιά και μια κόρη. Ναι. Αυτό εντάξει και τώρα λέγεται. Και τώρα λέγεται, εξακολουθεί να υπάρχει. Σπανίως λέει ότι έχω 2 παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Και το λένε περισσότερο νέοι άνθρωποι πλέον. Αλλά μερικά πράγματα που περνάνε στο δίνεκες. Ναι. Καλά, εντάξει, αυτά ίσως είναι και μέσα στη φυλή. Για πες μου και τα 15 λεπτά του Γιώργου του Νανούρη, σκηνοθεσία, που έκανε κάποια ευρήματα εντυπωσιακά. Αυτό και παρουσιάστηκε για 3 παραστάσεις στο Low Budget Festival που διοργάνωνε το site του Λάκη Λαζόπουλου. Που είπαν ότι το στοίχημά μας είναι με 500 ευρώ αν μπορεί να φτιαχτεί παράσταση. Και σας βγήκε πιο λίγο. Συμμετείχαν εξαιρετικοί σκηνοθέτες και εξαιρετικοί ηθοποιοί στο Low Budget Festival και σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Και η δικιά μας παράσταση ήταν sold out και τις 3 μέρες. Αγαπήσαμε πάρα πολύ το κείμενο του Σάκη Σερέφα. Είναι υπέροχος. Και πολυγραφότατος και εξαιρετικός. Μάλιστα, τις προάλλες είχα και την τύχη να διαβάσω στο αναλόγιο του Εθνικού σε σκηνοθετική επιμέλεια του Σταύρου Τσακίρη το βιβλίο του Ιδράκη. Και έχοντας λοιπόν αυτό το έργο στα χέρια μας, στα 15 λεπτά, κάναμε αυτή την παράσταση. Την αγαπήσαμε πάρα πολύ, δέσαμε πάρα πολύ με τον Αντώνη τον Λουδάρο. Δηλαδή το λέμε μεταξύ μας ότι είναι σαν να έχουμε παίξει μαζί πολλές φορές στο θέατρο. Μα αυτό καταλαβαίνει και αυτός που σας βλέπει. Ακριβώς. Και γι' αυτό ευελπιστούμε και σε συνέχεια και του έργου και ίσως και σε άλλα πράγματα. Και είναι οι ήρωες οι οποίοι ξεφεύγουν από τα χέρια και τα νύχια του συγγραφέα γιατί εκείνος θα πάει για 15 λεπτά να κοιμηθεί. Οπότε οι ήρωες μέσα σε 15 λεπτά έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα δικά τους. Και αντί να κάνουν φάνταστα πράγματα, αποφασίζουν να ζήσουν φυσιολογικά. Ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι είναι φυσιολογικό. Για τη γυναίκα ήταν αυτό το φυσιολογικό. Θέλω να πεις ακόμα και για το έβριμα που βοηθάει με τη φωνή του ο Δάνης ο Κατρανίδης. Ο εξαιρετικός αυτός Δάνης Κατρανίδης, ναι. Και φίλος αγαπημένος. Επίσης για το το άλλο το μικρό το έβριμα που υπάρχει με την σκηνογραφία. Ναι.
Λοιπόν, ακριβώς επειδή στο θέατρο Κακογιάννης ήμασταν πάρα πολύ, στο Ίδρυμα Κακογιάννης, πάρα πολύ θίαση, οπότε δεν μπορούσε να υπάρξει σκηνικό και να φτιαχτεί και να μείνει, ταυτόχρονα δεν υπήρχαν ούτε και χρήματα. Ακριβώς. Παίξαμε με χαρτόκουτα. Αλλά αυτά τα χαρτόκουτα έχουν δώσει έτσι μία μαγεία και κάτι το παραμυθένιο. Και έχουμε ακούσει τα καλύτερα για το σκηνικό μας. Εγώ το είδα και από μια άλλη πλευρά, ότι αυτά τα χαρτόκουτα που είναι αυτά που περικλείουν πράγματα και εσείς είστε τα πράγματα εντός εισαγωγικών που σκέφτεται ο σκηνοθέτης, ο συγγραφέας, οποιοδήποτε και σας βάζει μέσα σε αυτά. Ακριβώς. Και έχετε και τα χαρτόκουτα που είναι μέσα τα πράγματά σας για να αλλάξετε και να κάνετε οτιδήποτε. Κάτω από αυτή τη συνθήκη μπορεί να το δει κάποιος για να δει και την πραγματική εικόνα αυτό που βλέπει. Ακριβώς. Εξαιρετική όμως και η σκηνοθεσία και η δική σας η ερμηνεία. Πάρα πολύ. Ο Γιώργος είναι εξαιρετικός. Είναι ηθοποιός, έχει κάνει κάποιες δουλειές στο θέατρο και όλες έχουν σημειώσει απίστευτη επιτυχία. Επίσης να πούμε ότι για 15 λεπτά λοιπόν τους αφήνει να ονειρευτούν, να φανταστούν, να κάνουν τα δικά τους, αλλά μετά ο συγγραφέας ξυπνάει, οπότε τους ξαναπιάνει και γίνονται δύο άλλοι ήρωες. Εκεί είναι το έβριμα που θα δουν επί σκηνής. Ακριβώς και που περιμένουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ, όλοι μας. Πες μου όμως κάτι παραπάνω για σένα, γιατί αυτό που έζησα εγώ μέσα σε δύο μέρες στο Σοφούλη, ναι. Δηλαδή να βλέπω την ίδια ηθοποιό να υποδίδεται τελείως διαφορετικά πράγματα, πώς μπορεί και το βγάζει ο ηθοποιός αυτό, γιατί αυτό που θα μου πεις τώρα είναι ουσιαστικά και αυτό το οποίο ζεις στα 15 λεπτά. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι και η χαρά του ηθοποιού. Το να συναντά και να μπαίνει σε διαφορετικές προσωπικότητες, σε διαφορετικούς ρόλους και να προσπαθεί όλα αυτά να τα βιώνει. Για μένα ήταν δώρο τα 15 λεπτά μετά την πέτρα της υπομονής, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ βαρύ. Κατά τη διάρκεια των προβών είχα ανοίξει πάρα πολύ συναισθηματικά και ήμουν πάρα πολύ ευάλωτη. Και αυτή η γλυκόπικρη κωμωδία μετά που ήρθε, τα 15 λεπτά μου έδωσε μεγάλη χαρά. Και μου έκανε να βγάλω τη δικιά μου τρέλα, το δικό μου χιούμορ, αλλά να ζητήσω κι εγώ και να ζήσω αυτό το φυσιολογικό, που δεν ζει πάντα ένας καλλιτέχνης. Εννοείται. Και να σας πω πράγματα για μένα, τελείωσα το Δύο Αθηνών. Όχι, αυτό το δεν χρειάζεται να τα πεις. Ναι. Είναι γνωστά. Ωραία. Στους περισσότερους που παρακολουθούν το θέατρο και μάλιστα το καταλαβαίνει κανείς και από τον τρόπο που εκφράζεσαι, γιατί έχεις την μελωδικότητα μέσα σου και έτσι είναι βοήθεια για σένα αυτή η δουλειά. Αλλά επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και να δείξουμε και λίγο από το βίντεο. Βεβαίως. Θέλω να πούμε ποιες μέρες και ώρες είναι η παράσταση. Ξεκινήσαμε χθες Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή είναι στις 9 η ώρα. Το Σάββατο μόνο είναι στις 6.30. Έχει επιπλέον. Πέμπτη, Παρασκευή Κυριακή. Και Κυριακή είναι στις 9. Το Σάββατο και στις Σάββατο 6.30. Είναι στις 6.30. Ακριβώς. Και να πούμε ότι όταν θα έρθει η ώρα να επιστρέψετε και με το μονόλογο και με το ίδιο έργο κάποια στιγμή, θα έχουμε μια πρωτύτερη έτσι ενημέρωση για να μπορέσουμε, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα αυτό. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ανταπόκριση και από ό,τι μάθαμε υπάρχει με τηλεφωνικές κρατήσεις και τα λοιπά. Είμαστε στο πολύ φιλόξενο θέατρο Σοφούλη. Ναι. Είναι εξαιρετικοί όλοι τους. Ναι, το θέατρο Σοφούλη έχει κάνει πλέον κάθε παράσταση που έρχεται γίνεται κομβική, γίνεται σταθμός στην παρουσία. Εγώ να πω για όσους παίρνετε τηλέφωνο ότι υπάρχουν και 5 διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή το απόγευμα 6 ώρα για τη δεύτερη παράσταση που είμαστε χορηγοί, το οποίο ανακάλυψε στην Αμερική. Επίσης 5 διπλές για τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 και για την Τρίτη το βράδυ στις 9. Οπότε επειδή τελειώνει η παράσταση.